Καθίστε αναπαυτικά και ετοιμαστείτε, καθώς σήμερα θα μάθουμε ιστορία. Γεια σας, καλώς ήρθατε στο Panzer Games, όπως και σήμερα παίζουμε World of Tanks και θα παίξουμε με τάγκ τα οποία είχαν σημαντική θέση στην ελληνική ιστορία και στους πολέμους. Παρόλα αυτά, αν είσαι καινούριος και δεν γνωρίζεις τι είναι το World of Tanks, είναι ένα δωρεάν παιχνίδι για υπολογιστή όπου αναλαμβάνεις τον ρόλο να οδηγάς τάγκ από πάρα πολλές χώρες. Έχει πάνω από 700 διαφορετικά ιστορικά τάγκ από Σοβιετική Ένωση, Αμερική, Γαλλία, Κίνα, Ιαπωνία, Ευρώπη και πολλά άλλα. Στόχος σου είναι να τα συλλέξεις, να τα αναβαθμίσεις, να κάνεις ένα τεράστιο γκαράζ και να μπει στη διαδικασία να κάνεις μάχες σε πάρα πολλούς χάρτες ανοιχτούς με πάρα πολύ ωραία γραφικά. Όσο σας αρέσει, μπορείτε να το βρείτε στο link μου κάτω στην περιγραφή αλλά και στα σχόλια θα το έχω πιν. Και αν είστε καινούριοι και δεν το έχετε κατεβάσει ποτέ ξανά, κάντε λογαριασμό και θα πάρετε πολλά δώρα για να απολαύσετε ακόμα περισσότερο το παιχνίδι. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω ένα account της εταιρείας και τους ευχαριστώ πάρα πολύ που έχει όλα τα tank ούτως ώστε να κάνουμε αυτό εδώ το βίντεο. Θα ξεκινήσουμε με το tank M4 Sherman, το οποίο όπως βλέπετε είναι αμερικάνικο και συγκεκριμένα ένα ευκίνητο medium tank. Χρησιμοποιήθηκε από την Ελλάδα κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και έπαιξε κρίσιμο ρόλο κατά τη διάρκεια της αντίστασης από τις δυνάμεις του άξονα και αργότερα χρησιμοποιήθηκε και στον ελληνικό στρατό. Πάμε βέβαια να το κάνουμε να μοιάζει πιο ελληνικό. Οπότε πάμε εδώ στα εμβλήματα και θα βάλουμε την ελληνική σημαία δεξιά και αριστερά. Και σαν χαλκομανίες θα βάλουμε εδώ την περικεφαλαία από τη μία και από την άλλη αυτήν εδώ. Και όσο αφορά το καμουφλάζ θα το ντύσουμε κάπως έτσι. Βάζω λοιπόν και τον κατάλληλο εξοπλισμό, τα κατάλληλα πυρομαχικά και πάμε να κάνουμε μια τυχαία μάχη με κανονικούς αντιπάλους. Όπως βλέπετε το παιχνίδι έχει βαρύ άρμα, μέσο άρμα, ελαφρύ αντιερματικά, πυροβόλο, έχει πάρα πολλά. Εμείς βέβαια θα δούμε τι χρησιμοποιούσαν οι ελληνικές δυνάμεις. Ωρε φίλε, δείτε εδώ ένας από τους αγαπημένους μου χάρτες. Πόσο ωραίο είναι εδώ, φαίνονται και τα γραφικά. Δείτε πόσα τάγκ παίζουν, όλοι είναι κανονικοί παίχτες. Προφανώς το playstyle είναι διαφορετικό σε αυτό το παιχνίδι, όπως έχω δείξει και στο παρελθόν. Δεν είναι team deathmatch, δηλαδή. Πα, σκοτώνεσαι και τέλος. Θέλει να παίζεις προσεκτικά, θέλει να παίρνεις κάλυψη. Είναι έτσι πιο της υπομονής, να περιμένεις, να εκτελείς. Είναι πάρα πολύ ωραίο και φυσικά είναι ομαδικό, οπότε όταν παίζετε με παρέα είναι πιο απολαυστικό, μπορώ να πω. Όσον αφορά αυτό το τάγκ, για να σχολιάσω κιόλας, είναι πολύ γρήγορο, φαίνεται ευέλικτο. Τώρα δεν ξέρω αν έχει καλή θωράκιση, δεν φαίνεται σαν να έχει πάρα πολύ καλή θωράκιση. Έχει μόνο 900, είναι πιο χαμηλής κατηγορίας τάγκ, αλλά έτσι πρέπει. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στη συνέχεια θα πάρουμε ακόμα πιο δυνατά. Όπα, κάποιος με στοχεύει. Για να πάρω λίγο. Δέχτηκα χτύπημα. Πάμε να πάρω λίγο κάλυψη. Όπα. Κουνήσου. Όπα, με χτύπησαν από εδώ. Του χτύπησα βέβαια και εγώ πίσω. Όπα, θέλεμε φλανκάρι. Δεν το πέρασα το armor. Του το πέρασα αυτό. Αλλά έχω χτυπηθεί αισθητά. Όχι! Το επόμενο τάγκ που θα δούμε χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Ονομάζεται TAF-34-85. Είναι επίσης ένα ευκίνητο medium tank κατηγορίας 6. Η προέλευσή του είναι στη Σοβιετική Ένωση και το 1965 η Εθνική Φρουρά προμήθευσε την Κύπρο με 32 τέτοια άρματα. Χρησιμοποιήθηκαν το 1974 απέναντι στις τουρκικές δυνάμεις, τις πολύ ισχυρότερες στην Κύπρο. Δυστυχώς δεν έχει κυπριακή σημαία, οπότε θα βάλουμε την ελληνική. Ωραία, είναι πανέτοιμο. Είμαστε έτοιμοι για την πρώτη μας μάχη. Αυτό που μου αρέσει, παιδιά, είναι η ατμόσφαιρα, τα γραφικά, η μουσική και όλο το τοπίο. Εν τω μεταξύ, χρησιμοποιούμε αυτό το Sherman, το οποίο είπαμε χρησιμοποιήθηκε στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Και μπορώ να πω ότι αυτό εδώ το μέρος θυμίζει αρκετά Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Επίσης, συγκεκριμένα το χρησιμοποιήσαμε και στον Εμφύλιο Πόλεμο. Έπαιξε γενικά αρκετά το τάγκ. Είναι γρήγορο και βλέπω ότι φορτώνει σε 2,78 δευτερόλεπτα, δηλαδή πυροβολάει γρήγορα. Θα είναι χρήσιμο χαρακτηριστικό. Για να δούμε. Πρέπει να προσέχω. Όπου βλέπω ένα τάγκ στο βάθος. Όχι. Τι κάνει ο τρελός. Το πέτυχα. Κρίσιμη φθορά. Το διάλυσα. Γενικά πρέπει να προσέχεις να μην... Όπα, να μην ανοίγεσαι. Μπράβο, το καταστρέψαμε. Ας πούμε, θέλει λίγο να καλύπτεσαι, να καλύπτεις τους φίλους σου. Κάπως έτσι είναι η μάχη σε αυτό το παιχνίδι. Βγαίνεις λίγο ελαφρώς και προσέχεις. Μπα, εμφανίστηκε αυτός. Κρίσιμη φθορά, τον πέτυχα καλά. Αλλά πρόλαβε και ράσαρε.
Προσοχή, παιδιά, προσοχή, τα φλανκ. Πρέπει να πάω να τον προλάβω. Όχι, ρε φίλε, δεν του πήρα χτύπημα. Και μπορεί να με μπεϊτάρει, να με πετύχουν οι δικοί του. Κάνω πίσω. Το χτύπησα, το χτύπησα κάτω τις ράγες. Δεν εκτίθομαι βέβαια. Πάμε να μπουσάρουμε. Έλα, ένα ημιν, ένα. Αυτός εδώ, όλοι πάνω του. Κόρνο μου, ποιο πατάει. Επίδεση. Πολύ ωραίο τάγκ. Έλα, 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 έλα. Μη διάτρηση, άστα αυτά. Τους διαλύσαμε. Νίκη! Όλα τα εχθρικά οχήματα καταστράφηκαν. Πάμε στο επόμενο. Επόμενο όχημα και ακόμα πιο δυνατό είναι το M47 πατών. Το συγκεκριμένο είναι 8ης κατηγορίας και είναι ένα επιθετικό μέσο άρμα. Το 1957 ο ελληνικός στρατός παρέλαβε από την Αμερική 396 από αυτά και χρησιμοποιήθηκαν περισσότερο κατά τις δεκαετίες του 1970 και 1980. Αλλά υπάρχει μια τρομερή ιστορία με αυτό το τάγκ. Πλέον παίζουμε σε άλλα κυβικά. Δείτε τεράστια τάγκ και όσο φορτώνει θα σας πω την ιστορία με ένα M47 τουρκικό. Έλληνες κατάφεραν όσο ήταν στην Κύπρο απέναντι στην Τουρκία να καταλάβουν ένα τέτοιο άρμα το οποίο έφερνε τα τουρκικά χαρακτηριστικά. Χάρη σε αυτό μπόρεσαν και ενεπλάκησαν σε πολλές μάχες γιατί μπορούσαν να περάσουν, ας το πούμε έτσι, απαρατήρητοι, καθώς όλοι νόμιζαν ότι το τουρκικό. Αυτός ο πολύτιμος χρόνος που κέρδισαν πραγματικά ήταν πάρα πολύ σημαντικός, καθώς πολύς άμαχος πληθυσμός κατάφερε και έφυγε κατά τη διάρκεια αυτού, ας το πούμε, του κενού και σώθηκαν από τη μάχη. Μπορείτε να ψάξετε την ιστορία, είναι συγκλονιστική. Και οι ικανότητές τους, αλλά και αυτό που κατάφεραν. Λοιπόν, για να σχολιάσω τώρα λίγο εδώ το τάγκ. Είναι επίσης γρήγορο, γενικά μου αρέσουν αυτά τα medium τα άρματα. Δεν είναι ότι έχει τόσο απαραίτητα θωράκιση, όσο ταχύτητα και έχει και ποικιλία όσον αφορά τα βλήματα. Ωπα ρε. Ωρε, τι τον έκανα. Με χτύπησε και έκανα εξωστραγγισμό. Όπου κάποιος με βλέπει εδώ, κάποιος με βλέπει. Βέβαια θέλει 11 δευτερόλεπτα για να φορτίσει το κανόνι, οπότε πρέπει να είσαι σίγουρος πως ό,τι χτυπάς θα πονέσει. Είναι σημαντικό, παιδιά, να μπορείς να εντοπίσεις τον αντίπαλο. Αν τον εντοπίζεις, μπορείς να κάνεις και τις κατάλληλες κινήσεις, δηλαδή σαν ομάδα. Αλλά όσο όπως τώρα δεν βλέπουμε κανέναν, είσαι στα χαμένα. Χρησιμοποιώ το καμουφλάζ μου για να προχωράω και ακολουθά λίγο αυτόν τον φίλο ο οποίος θέλει να κάνει κάτι τρελό. Εγώ μαζί του. Αν και με τόσο HP στη θέση του δεν απούσαρα, ούτε κι εγώ, αλλά. Δεν σε δω, σιγά σιγά τα καταστρέφω όλα. Ναι, αυτό εννοούσα, δεν θα πούσαρα και το πλήρωσε. Βέβαια τον εντοπίσαμε, από εκεί το χτύπησαν. Και τελείωσε αυτός. Συνεχίζουμε να πουσάρουμε. Παράλληλα βλέπω όλοι σε... Από πού την έφαγα, από πού την έφαγα. Κακό, 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 κακό. Κάνω πίσω, κάνω πίσω. Όχι, 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 όχι. Με βαράνε τα αντιαρματικά. Με βαράνε τα αντιαρματικά. Όχι ρε φίλε. Σε αντίθεση με τους Έλληνες μηχανολογικού τάγματος πεζικού, εγώ δεν πέρασα παρατήρητος. Το τελευταίο και πιο τούμπανο τάγκ απ' όλα θα είναι το Leopard 1. Είναι 10ης κατηγορίας, όπως το βλέπετε είναι τεράστιο και ο ρόλος του είναι sniper μέσω τάγκ. Η Ελλάδα προμηθεύτηκε τα Leopard 1 από τη Γερμανία στα τέλη του 1980 και χρησιμοποιήθηκαν σε πάρα πολλές στρατιωτικές επιχειρήσεις και ασκήσεις. Μάλιστα, το Leopard 2 αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται από τον ελληνικό στρατό. Δυστυχώς δεν έχει το Leopard 2, αλλά καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι αυτό το τάγκ. Συγκεκριμένα, έχουμε 520 Leopard 2 αυτή τη στιγμή. Είμαστε η νούμερο 1 χώρα που το χρησιμοποιεί. Οπότε βάζουμε την ελληνική σημαία. Μικρή βέβαια, αλλά έτσι είναι το τάγκ. Και δες, μπορείς να βάλεις σε πόσα σημεία χαλκομανίες να το κάνεις τρελά custom. Και από χρώματα θα βάλω αυτό εδώ το μπλε το καμουφλάζ. Δεν ξέρω, μου θυμίζει. Θυμίζει κάτι από Ελλάδα. Ήρθε η ώρα για την απόλυτη μάχη με το Leopard 1 X κατηγορίας, παιδιά. Αυτό σημαίνει τα πιο τούμπανα τάγκ, οι πιο καμένοι παίχτες. Θα είναι δύσκολο. Σαν τάγκ είναι ευκίνητο, τρομερό. Πώς πάει ο άλλος, ρε. Ω, παρασφαίρα φεύγει. Το μεταξύ δεν ξέρω τι playstyle πρέπει να κάνω. Να κάνω πιο καμπέρικο επειδή είναι sniper tank. Τι ακριβώς πρέπει να κάνω. Γενικά αυτή την πίστα την ξέρω, την έχω ξαναπαίξει. Μ' αρέσει πάρα μα πάρα πολύ.
Κάτσε να κάνω ένα rotate ίσως. Όπα, με βλέπουν, δεν θέλω να με πετύχουν, ευχαριστώ. Sky, τρομερά παιδιά. Εντάξει, γερμανικό tank. Και όπως είπαμε και πριν, η αγάπη της... Όχι, της Ελλάδος. Ρε φίλε, είχε ένα θάμνο. Με βλέπουνε, είχε ένα θάμνο μπροστά, αλλιώς θα τους είχα φτιάξει. Δεν βλέπω ακριβώς τι γίνεται και όπως είπα δεν ξέρω το playstyle. Φαίνεται καλό spot, εδώ θα καλύψω το φίλο μου με το άλλο το τεράστιο του tank. Αν και από ό,τι φαίνεται εκεί πέφτει το περισσότερο ξύλο. Όπα, 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 από εκεί πάνω, ε. Για, βγάλω λίγο μούτρα. Κάτσε, δεν ξεκινήσαμε καλά, δεν είμαι συγκεντρωμένος. Πάρτο! Όχι ρε φίλε, τίμηδη. Έλα, λίγο ακόμα. Έλα. Πάρτο! Θα το διαλύσω, θα το διαλύσω. Λίγο ακόμα. Καταστράφηκε. Ναι ρε φίλε. Έλα, γιόλο, βγαίνω στα ανοιχτά. Όχι, θα το μετανιώσω. Ωραία, καταστρέβινγκ. Όχι, αου, α, δεν το ξανακάνω. Μεγάλο λα... μην το ξανακάνετε αυτό. Μην αλλάξετε ξανά. Κάλυψε αυτό το game. Μην την πατήσετε όπως εγώ. Πάμε να κινηθούμε λίγο πιο επιθετικά. Πάμε λίγο στην επίθεση. Κοιτάμε τη βάση των αντιπάλων. Μπορούμε σιγά να την πουσάρουμε. Και έχουμε ήδη εντοπίσει κάποιους αντιπάλους εκεί. Πού πήγε? Έλα. Όχι, εντάξει, βασικά. Καλό ήταν αυτό γιατί το διαλύσαμε. Στην Ελλάδα παίζουμε, ρε. Τυχαίο. Τυχαίο, παίζουμε στην Ελλάδα. Κάτσε να σπάσω αυτό, να το σπάει. Όχι, δεν σπάει. Καλά κάνει και δεν σπάει. Τρεις αντίπαλοι μείνανε. Θέλω να είμαι στο τέλος που θα κερδίσουμε. Ένας ακόμα κρύβεται εκεί πέρα. Δες μέρος. Θέλω μήπως να τους φλανκάρω, να κάνω έτσι, να τους κυκλώσω κάπως. Πάει κι αυτός. Πάει κι αυτός. Μπορεί να μην τα έχω κάνει όλα εγώ, αλλά ξέρεις, είμαι στην ομάδα που νικάει, οπότε κι αυτό κάτι παίζει. Παίζει ρόλο, πώς δεν παίζει ρόλο. Έβαλα το λιθαράκι μου. Πάμε να τους πάρουμε τη βάση τώρα. Τελείωσε. Αυτό ήταν. MVP βγήκα. Εντάξει, ξέρεις κάτι. Αυτό εδώ το tank, όταν το βλέπεις, είναι MVP. Οπότε αυτό είναι το World of Tanks με τα ελληνικά tank. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια πώς σας φάνηκε και το παιχνίδι, αλλά και όλη η αφήγηση, να μάθετε σημαντικά πράγματα. Επόμενο βίντεο σας προτείνω να τσεκάρετε αυτό που παίζω Need for Speed και φτιάχνουν ένα άλλο τέρας, ένα αγροτικό, ένα GLE, ένα Mercedes που καταστρέφει τα πάντα για την αστυνομία. Αν σας αρέσει το αυτοκίνητο, θα σας αρέσει. Και επιθυμίζω link στην περιγραφή για να κατεβάσετε αυτό το παιχνίδι.